Κάντε ένα βήμα πίσω και σκεφτείτε όλο αυτό που έχει κάνει φέτος ο Ολυμπιακός. Μια ομάδα που έχει αλλάξει τρεις προπονητές, τρεις τεχνικούς αθλητικούς διευθυντές και δεκάδες παικτών βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Γυρίστε τώρα το μυαλό σας και σκεφτείτε πώς έφτασε σε αυτά τα ημιτελικά. Σκεφτείτε την τεράστια ανατροπή που έκανε με τη Μακάμπη. Σκεφτείτε αυτό που κατάφερε μέσα στην Τουρκία απέναντι στη Φενέρ ο Ολυμπιακό δέχτηκε την πίεση των Τούρκων, βρέθηκε πολύ νωρί πίσω στο σκορ, όμω κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση, κατάφερε να έχει βοήθειε από τον πάγκο του. Ο Μεντιλίμπαρ για μια ακόμα φορά διάβασε το ματ, έβαλε τον Ιμπόρα κίνηση που αποδείχθηκε κλειδί για τη ροή του αγώνα και στο τέλο δεν έκατσε απλά πίσω περιμένοντα το match να πάει στα πέναλτι. Αν κάποιο το έκανε αυτό, νομίζω ότι ήταν περισσότερο η Φενέρ, η οποία έμενε σιγά σιγά από δυνάμει και το άγχο κυριαρχούσε στι ενέργειε και στι αποφάσει των παικτών τη. Ο Ολυμπιακό αντίθετα προσπάθησε να χτυπήσει το match. Αυτό φάνηκε και από τι αλλαγέ, αυτό φάνηκε και από τι ευκαιρίε που έκανε. Και στη συνέχεια, ένα παιδί 21 ετών, ο Τζολάκη, ο απόλυτο πρωταγωνιστή αυτή τη μυθική πορεία του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκη έβγαλε τρία πέναλτι, έπεσε σωστά σε τέσσερα πέναλτι. Το βλέμμα του, νομίζω, μετά από κάθε απόκρουση τα λέει όλα. Η ιστορία με τον πατέρα του, το φυλαχτό, τα κλάματα, όλα αυτά νομίζω ότι δημιουργούν μια υπέροχη ιστορία, την οποία οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν να θυμούνται για χρόνια. Αυτό που έχει καταφέρει φέτο ο Ολυμπιακό θα το θυμάται όλο ο οργανισμό τη ομάδα για δεκαετίε. Βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ημιτελικά διοργάνωση. Έχει απέναντί του μια αγγλική ομάδα μεν, την Άστον Βίλα, ένα δύσκολο αντίπαλο, Ωστόσο, όπω έχει αποδείξει και εδώ που έχει φτάσει, όλα μπορούν να συμβούν. Το όνειρο παραμένει ζωντανό και είναι αυτό που είπε ο Γιώργο Μασούρα. Τα παιδιά αυτά θα μένουν πάντα στη συνείδηση των φίλων του Ολυμπιακού, ω η γενιά που ξόριξε τα φαντάσματα. Η γενιά που άφησε πίσω τη όλα όσα έχει υποστεί ο Ολυμπιακό με αποκλεισμού στην Ευρώπη και κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά. Το επίτευγμα είναι δικό του, το επίτευγμα είναι του Ολυμπιακού, το επίτευγμα είναι του Μεντιλίμπαρ. Που με την ψυχραιμία του, με τη διαχείρισή του, με την εμπειρία του, αν θέλετε και με όλη αυτή την οτροπία, η οποία από ό,τι φαίνεται ταιριάζει πάρα πολύ στον οργανισμό του Ολυμπιακού, έχει καταφέρει μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα όχι απλά να συμμαζέψει την ομάδα, αλλά να την κάνει να συνεχίσει να ονειρεύεται. Αυτό δηλαδή που θέλει ο κάθε Ολυμπιακό. Από την άλλη, ο Πάοκ αποδείχθηκε ότι είχε μπροστά του έναν αντίπαλο ο οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έναν αντίπαλο ο οποίο ήταν καλοδουλεμένο, ο οποίο γνωρίζει να κινείται με την μπάλα και χωρί την μπάλα, ο οποίο στα μεσοδιαστήματα είναι κίνδυνο θάνατο και στι επιθετικέ μεταβάσει. Η Μπρίζ αποδείχθηκε ένα αντίπαλο πάρα πολύ γρήγορο για τον Πάοκ, με παίχτε οι οποίοι έκαναν τη διαφορά. Ένα αντίπαλο ο οποίο είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά το πλάνο του Λουτσέσκου και κατάφερε να τον περιορίσει πάρα πολύ. Σίγουρα ο αποκλεισμό αυτό δεν σβήνει τα όσα έχει καταφέρει φέτο ο Πάοκ στην Ευρώπη. Ήταν μια ακόμα ομάδα η οποία Πήρε πολύτιμου βαθμού για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έκανε του φίλου τη να ταξιδέψουν σε πάρα πολλά μέρη και σίγουρα κρατάει όλη αυτή την πορεία μέχρι του 8 του Europa Conference League. Τι έχουμε από εδώ και πέρα, αγώνε φωτιά, αγώνε φωτιά για την Ελλάδα, αγώνε φωτιά για την Ευρώπη και σίγουρα το να βλέπουμε μια ελληνική ομάδα να πηγαίνει τόσο μακριά, μόνο καλό νέο μπορεί να είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακό είναι μέσα στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακό βλέπει τον τελικό να απέχει μόλι δύο αγώνε. Και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί σε αυτούς τους δύο αγώνες.